Μια ιστορία για τους παλιότερους. Εγώ δεν τη θυμόμουν, αλλά μου την είπε ένας φίλος μου. Για πάμε. Πολύ παλιό. Το 1993 ο κύριος οικονόμου, βουλευτής του Πασόκ, είχε βγει και είχε μιλήσει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν τα ρέπος. Mm. Τότε λοιπόν τον αποκήρυξε το Πασόκ, βγήκε και είπε ότι ήταν εκτός γραμμής. Ο κύριος οικονόμου δεν βγήκε βουλευτής, αλλά τα ρέπος φορολογήθηκαν. Τι θέλω να πω με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία ξεκάθαρη θέση γύρω από όλα τα θέματα. Και κοιτάζει τον ελληνικό λαό, τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα στα μάτια. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε και λέμε ότι χρειαζόμαστε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ισχυρές κυβερνήσεις και έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι πρόγραμμα φόρο ελαφρύνσεων, ρεαλιστικό πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε και από τα υπόλοιπα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά τους στο Γενικό Λογιστήριο για να δούμε αν είναι ρεαλιστικά. Μα γιατί δεν το καταθέσατε το δικό μας? Αν είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα. Ο κύριος Κατρούγκαλος προφανώς βγήκε και είπε την κρυφή ατζέντα την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ θα πω ότι πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί είχε το θάρρος της γνώμης του και βγήκε και μίλησε. Και γίναμε και κοινωνοί και γνώστες και εμείς αυτή τη κρυφή ατζέντα. Προσωπική άποψη που ήταν μετά ο Ελληνικό. Κοιτάξτε, στο ΣΥΡΙΖΑ παίζουν ένα παιχνίδι όπως είναι ο σκύλος και η γάτα. Ο κ. Κατρούγκαλος βγήκε και μίλησε. Ο κ. Πολάκης δεν έχει βγει να μιλήσει. Υπάρχουν βουλευτές. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας είχε κάνει μια συμφωνία με τον κ. Πολάκη να μην βγει να μιλήσει, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αλλά τίποτα και από αλλού. Καλέ, τουιτάρι. Καλά, εντάξει τώρα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ. Θέλω να κάνω μια γενική τοποθέτηση. Νομίζω ότι η προεκλογική περίοδος θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, και κόμματα και πολιτικοί, ότι δεν είναι μια περίοδος όπου σφίγγουμε χέρια, χτυπάμε πλάτες και τάζουμε τα πάντα στους πάντες. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος δηλαδή, στην οποία καταθέτουμε. Δηλαδή, αναλύσατε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς. Ναι. Προφανώς, κύριε Υποφάντη. Γιατί σας ρώτησε κάτι ο κύριος Θεωρώ. Γιατί δεν το πήγε η Νέα Δημοκρατία? Λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το πήγε. Γιατί δεν το πήγατε εσείς στο Γενικό Λογιστήριο του Πράτου, με υπογραφές, βουλοκαίρια, σφραγίδες κτλ. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Υποφάντη, έκανε διαστόματος του Προέδρου της στο debate μια πρόταση. Και είπε ότι αντί να πάμε όπως είπε ο κύριος Ζουράρης στις καφετζούδες και στις χαρτορίχτρες για να δούμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Νομίζουμε ότι είναι πιο αξιόπιστο. Έκανε μια πρόταση να τα πάμε όλα τα κόμματα. Εφόσον δεν τα πήγαν οι άλλοι, γιατί να το πάει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι καθαρά κοστολογημένο το πρόγραμμά της. Γιατί το προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Υποκρίνεται ότι πήγε το δικό μας. Αποδείχθηκε ότι ο Σκέρτσος έλεγε ψέματα. Να προτείνουμε κάτι. Το προτείνουμε για όλους. Δεν έλεγε ψέματα. Άρα λέει δεν έχει κανένα νόημα το να πάμε να το κάνουμε μόνοι μας. Και για τον ακούσατε τον κύριο Κατσαφάδο πάντως. Όχι, λέω το κοστολογημένα τα πράγματα. Κυρία Λιοπούλου και κύριε Υποφάντη, τον ακούσατε τον κύριο Κατσαφάδο. Το 80%. Είπε, παραδέχτηκε ότι έλεγε ψέματα ο Σκέρτσος. Όχι, δεν είπα. Πώς? Μα πώς? Δεν το πήγατε το δικό μας. Εγώ δεν μίλησα καθόλου για τον κύριο Σκέρτσο. Ο Σκέρτσος είπε ότι πήγε το δικό μας. Και τώρα λέτε ότι προτείνεται να τα πάμε. Επειδή υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το στοίχημα της αξιοπιστίας το έχει κερδίσει απέναντι στον ελληνικό λαό. Και το κέρδισε με τον εξής πάρα πολύ απλό τρόπο. Το 90% του προγράμματος το οποίο είχε καταθέσει το 19 και έτσι ψηφίστηκε, το 90% του προγράμματος, παρά τις αντικσοότητες, τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις κρίσεις και διεθνείς κρίσεις, τις οποίες κληθήκαμε όλοι μαζί σαν λαός να αντιμετωπίσουμε αυτά τα 4 χρόνια, το 90% του προγράμματος έγινε πράγμα. Το είδαμε τώρα στο πράγμα. Είπαμε ότι θα μειώσουμε φόρους, μειώσαμε φόρους. Θα επιστρέψουμε για να έχουμε ίσο χρόνο, κύριε Κατσαφάδο, συγγνώμη. Κύριε Παπά, είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έδιωξαν τον κύριο Κατρούγκαλο, κρατάνε όμως άλλους όπως τον Νίκο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Βεβαίως. Σαν να υπενόησε ότι εξάντλησε την αυστηρότητά του, ας πούμε, στον κύριο Κατρούγκαλο. Ο κύριος Μητσοτάκης και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τελευταία βάζουν και τη δική μου υπόθεση στο κάδρο. Στο κάδρο και στη συζήτηση. Και μάλιστα θα σας έλεγα την βάζουν απατώντας στο δικό μας εύλογο ερώτημα γιατί συμμετέχει ο κύριος Καραμαλής στα ψηφοδέλτια. Και πρόκειται για μία. Όχι, προσέξτε όμως. Εδώ έχουμε 57 νεκρούς από τη μία και από την άλλη μία υπόθεση η οποία έφερε στα ταμεία 250 εκατομμύρια. Ο καθένας για μένα μπορεί να έχει την άποψη που θέλει. Κανένα πρόβλημα να αποδοκιμάσει την πολιτική μας, να την επιδοκιμάσει, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ πρόκειται για μία μέγιστη υποκρισία η οποία αφορά ζωές που χάθηκαν. Ο Καραμαλής κρύφτηκε από τα τηλεοπτικά παράθυρα για 15 μέρες, ξανά έγινε υποψήφιος και ο Μητσοτάκης ζητάει ψήφο για να τον ξανακάνει υπουργό. Η εργαλειοποίηση θα θεωρηθεί η απάντησή σας? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Κάθε όταν άλλο. Μου επιτρέψετε να δώσω μία απάντηση. Να σας πω τώρα και για τα υπόλοιπα.
Όταν εμείς παραδώσαμε το 2019, η εισφορά για τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν στο 13%. Με τον νόμο Βρούτσι, στην κατώτατη κλίμακα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζει 10.000 πρέπει να πληρώσει 3.600. Συν το τέλος επιτιδεύματος που θα το καταργούσε ο Μητσοτάκης από το 2019, 650 ευρώ, συν την προκαταβολή φόρου, πάει πάνω από 5.000. Άρα όλα αυτά να τα βάζουμε στη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρός μας έκανε καθαρή τη θέση μας. Νομίζω ότι είναι πασιφανές το τι πρόκειται να γίνει. Δεν είχαμε ελάφρυνση φόρων. Από το 2021 στο 2022 πληρώσαμε 7 δις παραπάνω ΦΠΑ και παραπάνω ένφια. Υπάρχει κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας με την υποχρεωτική. Μισό φόρο που αυξήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μισό. Έχουμε πληρώσει ρεκόρ. Μισό φόρο που αυξήθηκε. Αμέσως, θα σας πω. Μην κοιτάτε τα έσοδα που τα κάνουμε καλύτερα. Πείτε μου μισό φόρο που αυξήθηκε. Πάμε λίγο. Το ζήτημα είναι αν επιβαρύνονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πείτε μου μισό φόρο. Αυτό θα σας πω. Μα αφήσετε να σας πω. Λοιπόν, ο μέσος όρος λοιπόν ΦΠΑ στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι 7,2 και στην Ελλάδα σπάσαμε όλα τα ρεκόρ το 22, 11,2 δεν τον μείωσε. Πείτε μου σε μια κατηγορία που άφησε η Νέα Δημοκρατία. Λαϊλασία φορολογική κανονική διαμέσου της ακρίβειας. Να θυμίσουμε και ότι αυξήσατε εσείς το ΦΠΑ. Η ακρίβεια είναι δική σας, η εσχροκέρδη είναι δικό σας έργο. Την εισαγόμενη ακρίβεια την κάνατε ντόπια εσχροκέρδη. Μισό λεπτό κύριε Παπά, μισό λεπτό. Τότε γιατί απεπένθηκε ο κύριος Κατρούγκαλος, εφόσον λέτε. Διότι δεν διατύπωσε τη θέση του κόμματος. Το 20% δεν ήταν θέση του κόμματος. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Καθόλου κρυφή ατζέντα δεν υπάρχει. Η μεσαία τάξη δικαιούται ελαφρύνσεις. Το 2015 τα ίδια άκουγε η μεσαία τάξη. Εννοείται, με συγχωρείτε, κύριε Υποφάντη. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, Γενάρη-Σεπτέμβρη. Όχι, και ξέρετε πάρα διευκρίνει, καλά, είστε επαίων. Είστε πολύ ενημερωμένοι. Να ακούστε λιγάκι. Τι έγινε το 2015. Γενάρη-Σεπτέμβρη. Για να ξέρω. Στον ελεύθερο επαγγελματία το 2015. Γενάρη-Σεπτέμβρη. Λοιπόν, του ήρθε στις 10.000 που έβγαζε να πληρώσει 10.500 ευρώ. Κάποιοι οι οποίοι δεν πλήρωναν ποτέ, μια χαρά είναι αυτό. Γιατί θα συνέχισαν να μην πληρώνουν. Αυτοί που πλήρωναν, τους ήρθε εγκεφαλικό. Γι' αυτό και είχαμε την αντίδραση όλων των ελεύθερων επαγγελματιών. Να απαντήσω. Και μην μου πείτε ότι κάνουν Ελλάδα. Να απαντήσω, κύριε Υποφάντη. Να απαντήσω στον κύριο Υποφάντη. Κύριε Υποφάντη, ακούστε να δείτε. Εμείς δεν είπαμε ψέματα. Ξέρουμε ότι κάποια μέτρα τα οποία η Τρόικα τα θεωρούσε σημεία ρήξης. Μα τα πέρασε όλα όμως. Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε με να σας πω. Ναι. Όπου ήταν η προκαταβολή φόρου και το να μην υπάρχει πλαφόν στην αναλογική ασφαλιστική σφορά. Ξέρουμε ότι αυτά τα μέτρα πονέσανε συγκεκριμένα κομμάτια της μεσαίας τάξης. Ένα εκατομμύριο. Όχι τα πολύ, όχι αυτούς που είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα, γιατί αυτοί είχαν κάποιες μειώσεις. Ξέρετε, επειδή δεν πληρώνανε φόρο. Επειδή ήταν κάτω από το φορολογητέο. Κάτω από το φορολογητέο. Ναι. Το οποίο το μειώσατε. Αυτούς. Το οποίο το μειώσατε. Εντάξει. Λοιπόν, λέω τώρα όμως. Να λέμε ακούστε με λίγο. Να ολοκληρώσω. Επειδή έχουμε αναγνωρίσει ότι αυτά είναι μέτρα τα οποία πραγματικά αυτό το κομμάτι της μεσαίας τάξης το πόνεσαν, το δυσκολέψανε, το φέρανε πολλές φορές σε αδιέξοδο. Είναι μια αυτοκριτική την οποία την έχουμε κάνει. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο και το παρουσιάζουμε στο ελληνικό. Πείτε μας τελικά στο κλείσιμο πόσο περίπου. Είναι 5,5 δις το χρόνο και είναι απολύτως εφικτό να υλοποιηθεί. Τα προσθέτουμε κάθε χρόνο δηλαδή. Δηλαδή είμαστε στην τετραετία γύρω στα 22 δισεκατομμύρια. Δεν κάνει κανένας προϋπολογισμό τετραετία. Στην τετραετία μπορεί να αυξηθεί το ΑΕΠ. Μπορεί να αυξηθούν. Βεβαίως μας ψηφίζετε, αλλά οι προϋπολογισμοί είναι τύση. Και σας λέω ότι το χρόνο είναι 5,5 δις και βεβαίως με την ανακατανομή. Καλώς ο κύριος Κατρούγκαλος ή όχι. Καλώς. Γιατί προσπαθείτε να κρατήσετε μια ισορροπία με τον κύριο Κατρούγκαλο. Καμία ισορροπία. Σας είπα, σας εξήγησα ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Αυτά τα λάθη δεν επιτρέπονται ειδικά στην τελική ευθεία. Δεν είμαστε ούτε στη μέση μιας κυβερνητικής περίοδου, ούτε σε προσυνεδριακή περίοδο για το κόμμα μας, για να έχει ο καθένας από εμάς δικαίωμα στην προσωπική άποψη. Μάλιστα. Και νομίζω ότι καλώς έγινε αυτός ο χειρισμός. Να κρατήσουμε καλή την πίστη ότι δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα και δεν, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είπε κάτι που του ξέφυγε από την κρυφή ατζέντα. Δεσμεύτηκε και ο Αλέξης Τσίπρας γι' αυτό εχθές. Δεσμεύεστε κι εσείς. Θα δούμε βεβαίως. Να δούμε και αν θα καταργηθεί και το τέλος επιτιδεύματος αυτή τη φορά, γιατί το είχε τάξει η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα στον κύριο. Αν επιμένει δηλαδή. Θα γυρίσουμε πάλι. Θα πάμε στον κύριο Στεφανάκη. Κύριε Στεφανάκη, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνο το βήμα που βλέπετε. Ήταν προχθές ο κύριος Κουτσούμπας, τώρα Αλέξης Τσίπρας, μίλησε σε εσάς, απευθύνθηκε σε εσάς και είπε: μη μας ζητήσετε, αν δεν κάτσουμε μαζί στο τραπέζι, να πάμε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση το λόγο για τις μειώσεις των μισθών, των συντάξεων. Και μην μας μιλήσετε για τα εργασιακά τα οποία έχουν καταργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας κτλ. Σας έριξε πάλι το γάντι. Και ενδεχομένως και την ευθύνη, αν δεν προκύψει προοδευτική διακυβέρνηση. Μια απάντηση, γιατί λέτε όχι συνέχεια, αλλά σε αυτό το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τι απαντάτε? Καταρχήν, να κάνουμε ένα σχόλιο για τα προηγούμενα.
Πάμε σε αυτό και γυρνάμε αμέσως στο προηγούμενο μετά. Για να ξαναμούμε με τον κύριο Καντρούκο. Να μου δώσετε μια ευκαιρία. Ένα σχόλιο. Εντάξει, είναι. Τι να πούμε τώρα. Εγώ καταρχήν προέρχομαι από τον κλάδο των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Είναι αστείο. Δεν μπορούμε νομίζω, να σχολιάσουμε σοβαρά μια τέτοια τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Που, έκανε πάλι που, κάλεσμα επίσης. Που διατήρησαν τον νόμο Βρούτσι και συνέχισαν με τον νόμο Αχτσιόγλου να καθορίζεται ο βασικός μισθός σύμφωνα με τα δημοσιονομικά, επιχειρηματικά, ανταγωνιστικά κριτήρια της οικονομίας, δηλαδή τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Που διατήρησε τον νόμο για το, με τα ίδια κριτήρια να εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που διατήρησαν όλες τις υπόλοιπες διατάξεις που μειώνει το εισόδημα των εργαζομένων από τα προηγούμενα μνημόνια που είχαν ψηφιστεί. Έχει πει ότι θα αλλάξουν δηλαδή, όλα αυτά, γιατί ήταν δηλαδή το πάγωμα των τριετιών σε όλη την, ναι. σε όλη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή το Ταμείο Ενεργείας τρεις μήνες για τους εποχικούς ξενοδοχοϊπάλληλους, ναι. Συν όλα τα υπόλοιπα. Λέει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ επαναφορά τη 13η σύνταξη. Πείτε ότι έρχεται αυτή η πρώτη. Δεν θα την ψηφίσετε. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ έχει αποδείξει εδώ και χρόνια, από το 1974 μέχρι σήμερα που συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ότι οτιδήποτε το παραμικρό θετικό το οποίο αφορά του εργαζόμενου, του αυτοαπασχολούμενου, του φτωχού αγρότε και όλα τα υπόλοιπα φτωχά λαϊκά στρώματα το ψηφίζει στη Βουλή. Πού είναι το πρόβλημα. Δεν κατάλαβα, υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθει νομοσχέδιο το οποίο συμφέρει τους εργαζόμενους και να μην το ψηφίσει το ΚΚΕ. Ναι. Αυτά που λέγονται δηλαδή περί το ΚΚΕ λέει συνέχεια όχι, συνδέονται με το ζήτημα της διακυβέρνησης της χώρας επίτηδες, ούτως ώστε να διαστρεβλώσουν τη θέση του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν θα συμμετέχει σε αντιλαϊκή κυβέρνηση η οποία είναι δεσμευμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι δεσμευμένη να εφαρμόσει τα προηγούμενα μνημόνια και τα τωρινά που έρχονται. Είναι δεσμευμένη η επόμενη κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ότι θα είναι και χειρότερη, διότι θα υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Κύριε Κατσαφάδη. Γιατί θα συνεχίσει το νόμο Κατρούγκαλου η επόμενη κυβέρνηση, διότι θα συνεχίσει και όλους τους υπόλοιπους αντιλαϊκούς νόμους. Γι' αυτό δεν μπαίνει το ΚΚΕ σε τέτοιες κυβερνήσεις. Και χρειάζεται εργατική λαϊκή. Ναι, να πω για το ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένας τσακωμός για το ζήτημα να βλέπει ο κόσμος την κορυφή του παγόβουνου και να κρύβεται το παγόβουνο. Γιατί υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ πάνω στη βασική ιδέα του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ του 16 που ονομάστηκε νόμος Κατρούγκαλο. Δηλαδή σύνταξη στα 67 για τους εργαζόμενους και για τους αυταπασχολούμενους. Δηλαδή, επιλογή κύριας και ανταποδοτικής που το κράτος εγγυάται μόνο την κύρια ψίχουλα, δηλαδή εγγυάται για τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα για σύνταξη. Δηλαδή, το δίλημα αν θα έχουν λιγότερες εισφορές και σύνταξη στα γεράματα που ούτε αυτή θα είναι ικανοποιητική ή περισσότερες εισφορές, ούτως ώστε να πάρουν κάτι παραπάνω. Πάλι στα γεράματα βγαίνει σύνταξη. Πάλι στα γεράματα με λίγο παραπάνω σύνταξη. Αυτή είναι η βασική ιδέα, σε αυτή συμφωνούν. Κανένας δεν λέει αν θα τον καταργήσει. Η Νέα Δημοκρατία συνέχισε τον νόμο Κατρούγκαλου που έλεγε ότι θα τον καταργήσει. Εδώ υπάρχει μια βασική συμφωνία. Εντάξει, βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε αυτό. Που προφανώς δείχνει τι έρχεται μετά. Μάλιστα. Αυτό δείχνει. Τι έρχεται μετά. Έλα, Μιλένα. Βγήκε ανακοίνωση σήμερα το πρωί από την Κουμουντούρου. Και ρωτούν ευθέως τον Πρωθυπουργό, διότι είχε πει. Εκείνος ότι περισσότερα κοινά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκλήσεις υπάρχουν μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όχι Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες βράδυ δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφορά. Και να θυμίσουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε. Πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και τα δύο ήταν. Και τα δύο πρώην είναι. Ναι, και τα δύο πρώην είναι υποψήφιος όμως με το ΠΑΣΟΚ τώρα. Με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Είναι λογικό να χάνεις λίγο την μπάλα γιατί. Τι ισχύει εν τέλει. Αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί σύγκλησης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ή αυτό που ο κύριος Χρυσοχοΐδης Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν πολλές διαφορές. Θα μου επιτρέψετε να δώσω πρώτα μία απάντηση για τα προηγούμενα. Και μετά να απαντήσω στο ερώτημά σας. Καταρχήν ανοίγω μια παρένθεση για να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο κ. Κατρούγκαλος δεν μίλησε μόνο για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά μίλησε και για την επαναφορά στο 100% της προκαταβολής. Κάτι εξίσου σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια και καταστροφικό για κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Από εκεί και πέρα, είπε ο κ. Παπάς ότι η Νέα Δημοκρατία βούλιαξε στους φόρους την ελληνική κοινωνία. Όχι.
Ήταν πολλά τα έσοδα τα οποία παίρναμε μέσα από τη φορολογία. Δεν υπήρξε μισός φόρος. Προκάλεσε τον κύριο Παπά. Ποσοστιαία. Προκάλεσε τον κύριο Παπά. Σας τα είπα τα φορολογικά. Προκάλεσε τον κύριο Παπά να μου πει μισό φόρο, ναι, όπου αυξήθηκε. Ο ΦΠΑ. Να θυμίσω. Ο ΦΠΑ. Σε ποιο. Κάνατε ρεκόρ πανευρωπαϊκό. Πού αυξήθηκε. Πλάκα. Δηλαδή, πού αυξήθηκε. Σας λέω, δηλαδή, δεν υπάρχει οικονομία. Πού την αφήσω τα έσοδα. Μιλάτε για την ακρίβεια. Για την... Όχι, σας μιλάω. Νομίζω ότι μιλάμε ελληνικά. Σας μιλάω για την αφέμαξη της ελληνικής οικονομίας. Μιλάμε ελληνικά. Η οποία, επειδή είναι άδικος φόρος ο ΦΠΑ. Και είναι οριζόντιος. Γι' αυτό τον αυξάνατε εσείς. Θα μου επιτρέψετε. Γι' αυτό τον αυξάνατε. Ναι, 19 χώρες τον μειώσανε εκτός από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε. Είπε κάτι ο κύριος Παπάς τώρα. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν μείωσε τους συντελεστές. Όχι, γιατί τους άφησε. Γιατί πλήρωσε το ελληνικό νοικοκυριό και η ελληνική επιχείρηση 7 δις παραπάνω. Συνονοούμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ ήμουνα όμως. Εκείνη την κοινοβουλευτική περίοδο που ο κύριος Παπάς ήταν και αυτός υπουργός, όταν άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο να έρχεται στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί όλα σας είπα ότι είναι ζήτημα αξιοπιστίας, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, το Σάββατο, ένα Σάββατο, σε μια συζήτηση του προϋπολογισμού, όπου δεσμευόταν ότι θα παραιτηθεί αν μείωνε το αφορολόγητο. Να. Δεσμευόταν. Πάνω στο βήμα της Βουλής. Έλεγε: δεσμεύομαι ότι δεν θα μειώσω το αφορολόγητο. Την επόμενη μέρα το μείωσε. Την επόμενη! Την Κυριακή ψηφίζαμε μειωμένο αφορολόγητο. Και φυσικά αυτό το μειωμένο αφορολόγητο, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους πιο αδύναμους ο ΣΥΡΙΖΑ και για τη μεσαία τάξη, φτάσαμε στο σημείο να έχει φόρο εισοδήματος 22% όποιος έχει 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Διαβάστε το πρόγραμμά μας, κύριε Κατσαφάδο. Όχι, λέω τα πεπραγμένα σας. Ναι, ναι. Τώρα με το πρόγραμμά σας θα τα αλλάξει. Μειώσατε το αφορολόγητο ή δεν το μειώσατε. Στο μνημόνιο μέσα. Μειώσατε το αφορολόγητο. Βρε στο μνημόνιο μέσα τώρα. Βάλατε 22%, βάλατε 22% κεφαλικό φόρο, βάλατε 22%. Χαράτσισε όποιον είχε εισόδημα πάνω από 9.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά. Βάλατε. Τι Νέα Δημοκρατία το 22% για να ενημερώσουμε, να θυμίσουμε στον ελληνικό λαό, αυτό το 22% το έκανε 9%. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει, έχει δώσει τα δείγματά της σε ό,τι έχει να κάνει με τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών. Απαντήστε στην αρχική ερώτηση. Πάμε τώρα, πάμε λοιπόν τώρα και στο δεύτερο. Το Πασόκ είναι παντού. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Ηλιοπούλου, το ζήτημα της ακρίβειας, επειδή μου έκανε μια ερώτηση τώρα, το ζήτημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό, είναι παγκόσμιο, αντιμετωπίζεται από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να δούμε και το πολιτικό ερώτημα όμως. Να δούμε και το πολιτικό ερώτημα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει πει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν θα περάσει άβρεχτος κανείς. Προσπαθούμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε να μπορέσουμε να πάρουμε ένα κομμάτι από αυτά τα βάρη, αλλά προφανώς όλη αυτή η ιστορία θα έχει αντίκτυπο σε κάθε Έλληνα πολίτη, όπως έχει σε κάθε πολίτη τον κόσμο. Σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν σπάσατε καρτέλ. Δεν σπάσατε τις τρευλώσεις της αγοράς. Πηγαίνετε και δείτε πόσους ελέγχους έκανε. Πριν ελαχίστων εξαιρέσεων με τον Άδωνη Γεωργιάδη να βγάζει σε σέντρα ονόματα τα οποία δεν το εκμεταλλεύτηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα άλλο κόμμα να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι καρτέλα. Εγώ, αυτό που γνωρίζω και υποφάνει είναι ότι έχουν γίνει ατελείωτοι έλεγχοι στην αγορά για να δούμε αν υπάρχουν ζητήματα ισχυροκέρδη. Τότε δεν πάει κάτι καλά με τους ελέγχους. Εντάξει, μπορεί η έλεγχη να μην είναι τόσο αποδοτική όσο θα έπρεπε. Ίσως θα πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία αν επιβάλλονται πρόστιμα. Κάποιοι να εκμεταλλευτούν την νομοθεσία. Υπάρχει. Και πρόστιμα επιβάλλονται. Σας ρώτησα κάτι, Μιλένα, στην αρχή που είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω. Μισό λεπτό, κύριε. Το Πασόκ είναι παντού. Στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, έχουν πάει στο Μέρα 25, είναι στο ίδιο το Πασόκ κίνημα αλλαγής που και στην υπάρχουν Νέα και στη Νέα Δημοκρατία. Με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Το θέλετε τελικά το Πασόκ ή δεν το θέλετε να πάτε στην πρώτη ή στη δεύτερη, αν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές σε μια συνεργασία προκειμένου να κυβερνηθεί ο τόπος. Κύριε Παπάντη, εμείς έχουμε πει ότι θεωρούμε κάτω από αυτό το διεθνές ασταθές περιβάλλον ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρές κυβερνήσεις. Και πιστεύουμε ότι οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δεν κρυφτήκαμε από τον Νικόλαο. Συντάσσεστε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αδιέξοδα, για να προχωρήσουμε με πιο ταχύς ρυθμούς στις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη χώρα, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο πετύχαμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι οι ισχυρές κυβερνήσεις. Οι ισχυρές κυβερνήσεις είναι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε πολύ κριτική. Γιατί χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του πάρα αλλά πολλά στελέχη. Βλέπουμε ότι οι πασοκογενείς, οι οποίοι κατεβαίνουν δίπλα με εσάς στα ίδια ψηφοδέλτια, λένε ότι εμείς βλέπουμε μια συνεργασία με το Πασόκ. Θα θέλαμε μια συνεργασία. Εγώ αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δέχτηκε κριτική, γιατί πολλά στελέχη τα οποία χρησιμοποίησε, αξιοποίησε στην κυβερνητική του πορεία, δεν προέρχονταν από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είχαν στερνιστεί απόλυτα το πρόγραμμα και το όραμα το οποίο είχε
για το πώς θα πρέπει να διοικηθεί η Ελλάδα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεργαστούμε με πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αρκεί αυτά τα πρόσωπα να είναι συντεταγμένα γύρω από το πρόγραμμα, γύρω από το προγραμματικό λόγο και τις αρχές και τις θέσεις της παράταξης. Τώρα, με τους ψηφοφόρους του Πασόκ, παρόλο το ότι ήμασταν οι αιώνιοι αντίπαλοι, έτσι για να χρησιμοποιήσω και ένα ποδοσφαιρικό όρο, παρόλο το ότι ήμασταν εντός εισαγωγικών οι αιώνιοι αντίπαλοι, σε πάρα πολύ κρίσιμες στιγμές ήμασταν μαζί. Δεν ήμασταν εμείς στις πλατείες, ούτε στην πάνω ούτε στην κάτω πλατεία. Με τους ψηφοφόρους εσείς θα τους θέλατε στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρα, λέμε πως όχι. Εμείς δεν κάνουμε διαχωρισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να καταλάβουν ποιοι είναι οι πατριώτες. Προφανέστατα. Ενώ για αυτούς που έχουν μπερδευτεί, όχι για τους φασίστες. Προφανέστατα ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για την παραβατική δράση, για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν δεν ταυτίζονται με αυτές τις εγκληματικές λογικές και νοοτροπίες. Προφανέστατα. Αλλά δεν μπορούμε να συμμαχήσουμε. Εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ ίδια πράγματα μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Η κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά έπεσε με τους ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής κατά τη διάρκεια. Απαντήστε τώρα και στο Παπαδάκι. Τα ίδια δεν ψηφίζατε. Ψευδές. Ο Δήμας έπεσε επειδή δεν μπορέσατε να αναπτύξετε την Δημοκρατική Αριστερά να τις στηρίξει. Ψήφισαν το Δήμα. Ωραία, δεν τον ψήφισαν. Φύγανε δύο βουλευτές. Φύγανε δύο βουλευτές και ψηφίσανε το Δήμα. Κύριε Παπά, δεν λέω ότι ταυτίζεστε με τη Χρυσή Αυγή. Τα ίδια τα οποία ψηφίζατε όμως εσείς ψήφισαν και η Χρυσή Αυγή. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά ψήφους θέλετε και τα δύο. Όλα τα κόμματα. Δεν κατάλαβα γιατί δεν ξέρω. Πάντω με βάση στατιστικά της Βουλής, τα περισσότερα νομοσχέδια τα έχετε ψηφίσει εσείς οι δύο και το ΠΑΣΟΚ. Μαζί. Έτσι διευκρίνει. Εμείς αυτό το οποίο διεκδικούμε. Υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο το οποίο είναι προς όφελος. Το 70% του ΠΑΣΟΚ και το 50% του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τώρα. Εμείς αυτό το οποίο διεκδικούμε, κυρία Ελληνοπούλου, είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη κάθε Έλληνα πολίτη. Και των ψηφοφόρων που έχουν καταδεχθεί. Έχουμε το εξής τώρα. Έχουμε μία βεβαιότητα. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία, που σημαίνει ότι τη Δευτέρα δεν είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Ποια είναι η μόνη πιθανότητα να έχει η χώρα σταθερή κυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί? Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η πρωτιά του και η συγκρότηση της προοδευτικής κυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης ή που θα πάρει την εντολή και θα την παραδώσει, άρα το να τον ψηφίζει δεν έχει και μια θεσμική πολιτιακή χρησιμότητα, θα έλεγα, ή που θα επιχειρήσει να κάνει κυβέρνηση κουρελού. Με εξαγορές, εκμαυλισμούς, μεταγραφές. Ναι, εμείς δεν κάναμε τίποτα τέτοιο. Είχαμε σχηματισμένη κυβέρνηση. Είχαμε, διαλύσατε το κόμμα το οποίο είναι αυτά που λέτε. Τώρα ξέρετε τι μιλήσατε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν ήσασταν. Βεβαίως, διότι ήσασταν αγκαζέ με τη Χρυσή Αυγή στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό. Αποδειχθήκατε ιστορική. Ναι, βεβαίως. Στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό. Τώρα, βέβαια, θέλω να σα συγχαρώ γιατί είστε εγγυητές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ήσασταν τότε αγκαζέ με την Χρυσή Αυγή. Εγγυητές. Απαιτούμε, γιατί κοιτάξτε, το κράτος έχει μια συνέχεια. Εσείς λέγατε ότι θα σκίζατε τα μνημόνια. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε να τηρηθεί μέχρι κεραία. Και επειδή ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά θολά σημεία, γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει. Σας ακούνε οι άνθρωποι που σας πιστέψαν για το. Μα αυτό είπαμε και το 19. Αυτό είπαμε και το 19. Άρα είναι ξεκάθαρο, είμαστε πολύ λίγα 24 ώρα πριν την κάλπη. Έχουμε το πολιτικό πρωτοφανές, ο εν ενεργεία πρωθυπουργός και αρχηγός του πλειοψηφούντος αυτή τη στιγμή κόμματος στη Βουλή, να λέει δεν μπορώ να εκλεγώ από την κάλπη που έρχεται. Με τι ποσοστό μπορεί να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε, ο οποίος δυστυχώς, τα μαθηματικά, σας το λέω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εσείς είστε ένα από τα στελέχη που ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, δεν πέρασε ούτε μία φορά μπροστά την τετραετία αυτή τη Νέα Δημοκρατία, όποια δημοσκόπηση. Ελάτε. Λοιπόν, με τι ποσοστό πιστεύετε ότι μπορείτε να σχηματίσετε μια κυβέρνηση με τους υπόλοιπους εταίρους που έχετε απευθύνει το κάλεσμα, οι οποίες έχουν κλείσει την πόρτα. Μπορεί κανείς να κάνει τα πάρα πολύ απλά μαθηματικά. Το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής και θα κοιμαθεί από 5 έως 10%. Τις έδρες που θα παίρνουν τα κόμματα εκτός Βουλής θα τις πάρουν τα κόμματα που είναι εντός Βουλής. Μπορεί κανείς να κάνει τα μαθηματικά πάρα πολύ εύκολα. Η προϋπόθεση δεν είναι ζήτημα τέτοιου πύχη. Υπάρχει μια προϋπόθεση να έχουμε την πρωτιά. Για να έχουμε την πολιτική πρωτοβουλία, να μην ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης, να μην πάρει την πρώτη εντολή, να μην καταφέρει είτε να σχηματίσει η κυβέρνηση κουρελού, είτε να ξαναπάει τη χώρα σε εκλογές. Επειδή έτσι όπως είναι τα πράγματα, σας λέω και πάλι με τις δημοσκοπήσεις
αποσπίσεις εσείς τις βλέπετε και τις αξιολογείτε. Δεν έχετε να θυμηθούμε λίγο κάτι. Να θυμηθούμε λίγο κάτι. Μην μου πείτε το δημοψήφισμα. Όχι, όχι. Θα σας πω τις εκλογές του 19. Μην μου πείτε την Τουρκία. Να σας πω και κάτι όμως. Να σας πω και για την Τουρκία και για την Κύπρο και δεν για το δημοψήφισμα. Και για τις εκλογές του 19, όπου τρεις μέρες πριν την κάλπη, οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι θα πάρουμε 25% και πήραμε 32. Και δεν έχει βγει καμία δημοσκοπική εταιρεία. Μα καμία. 28 λέγανε. Όχι, 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 όχι. Τις έχω εδώ. Κύριε Υποφάτη, σας παρακαλώ. Είναι 24 με 25 με μία εξαίρεση. Με μία εξαίρεση που έλεγε 27,5. Καμία. Ωραία. Δεν πέτυχε το ποσοστό μας. Και δεν το πετύχανε ούτε στο exit poll. Ξέρετε πολύ καλά τι οδήγησε σε αυτό το ποσοστό. Πάντως αρκετά τι οδήγησε μια συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Στο Sky, βεβαίως. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά βεβαίως, αυτό. Έτσι, μην γελιόμαστε τώρα. Αλλά ήτανε πείτε μας πάρα κάτι πολύ άλλο. Καλό αυτό. Το θυμάστε. Βεβαίως. Γιατί ήταν πολύ ωραία έξυπνη πολιτική κίνηση. Αλλά... Και τελείωσε και με Sky σήμερα, πρέπει να σα πω. Αλλά σε άλλο τύπο εκπομπή. Σε άλλο τύπο εκπομπή. Είναι και το θέμα των ερωτήσεων. Τώρα ερώτημα. Με τι ποσοστό θα είστε ικανοποιημένοι, θέλω να το ακούσει ο ελληνικό λαό το βράδυ τη Κυριακή. Γύρω σε 7.30-8 η ώρα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για να μπορέσει να σχηματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια σοβαρή κυβέρνηση. Μα, 30%, 28%, 32%. Πού είναι το ποσοστό μας? Αν είναι και ψηλό να είναι το ποσοστό μας, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, ανακτά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και αυτό είναι οδυνηρό και για την κοινωνία και για την πολιτική. Εσείς θα ακολουθήσετε το ζητημένο αν είστε δεύτεροι. Θα παραδώσετε την εντολή. Κυβερνήσεις κάνουν οι νικητές. Επαναλαμβάνω, εάν ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία ο κύριος Μητσοτάκης, θα έχει τη δυνατότητα είτε να ξαναπάει τη χώρα σε εκλογές, είτε να κάνει κυβέρνηση κουρελού, αυτά που λένε με προσωπικότητες και διάφορα. Θεωρείτε, ωραία. Κύριε Στεφανάκη. Πείτε μου. Όχι σε όλα. Να πρωτοποδράδω. Όχι σε όλα. Όχι, εσείς είστε ξεκάθαροι καταρχάς. Αυτό, ό,τι και αν έτσι πιστεύει ο καθένας ή όπου και αν συντάσσεται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι πάντοτε έτσι σταθερό στην απόψη. Όποιος έχει, να το πω έτσι απλά, έτσι όπως μιλάμε στη δουλειά, τα κότσια, να αντιπαρατεθεί με το πρόγραμμα του ΚΚΕ, ας το κάνει. Το όχι σε όλα δεν είναι για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λέει ναι, το ΚΚΕ λέει ναι. Στη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Συμφωνώ. Στην ανατροπή της πολιτικής η οποία υπερασπίζεται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, που έχει φτάσει σε αυτό το χάλι τη ζωή όλων των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών και την οποία την υπερασπίζονται και τα τρία κόμματα. Για να μην πω και τα υπόλοιπα τα οποία συμφωνούν. Ακούστε. Στη συνολική πολιτική. Ακούστε. Και στα βασικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Ακούστε την του Ταμείου Ανάκαμψης κτλ. Για την ταμπακέρα λοιπόν εδώ δεν γίνεται κουβέντα. Εδώ γίνεται κουβέντα για δημοσκοπήσεις, για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ακούστε λίγο, ακούστε. Οι εργαζόμενοι, ακούστε. Εδώ για τον κατώτατο μισθό. Θα σας πω. Ξέρετε ότι είναι πολύ κοντά οι θέσεις στις δικές σας και με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, βέβαια, δεν είναι καθόλου κοντά. Από πού και ω που είναι κοντά. Είναι γιατί πάρα είπανε... πολύ κοντά. Για... Όχι, καθόλου κοντά δεν είναι. Γιατί είπανε αυτά τα τρία κόμματα ότι θα καταργήσουν τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Και πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός. Πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός. Πώς διαμορφώνεται. Οι συλλογικές συμβάσεις, κουτουλάνε, να το πω έτσι, κουτουλάνε στους νόμους Βρούτση Αξιόγλου. Θα τους καταργήσουν. Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται, ακόμα και 950 να φτάσει στα 4 χρόνια που λέει ο Μητσοτάκης, πάλι θα καθορίζεται με βάση τις δυνατότητες, τη δημοσιονομική κατάσταση, τα κέρδη των επιχειρήσεων κτλ. Αυτό θα είναι. Αυτό, όχι, κοιτάξτε, αυτό θα είναι και εδώ οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν. Τι δουλειά έχουν οι εργαζόμενοι τώρα να σκέφτονται για το αν θα βγει κυβέρνηση που θα υπερασπίζεται τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα αφεντικά. Καμιά δουλειά δεν έχουν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι το μόνο πρέπει να σκέφτονται σε αυτές τις εκλογές, ακόμα και στις δεύτερες, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια αντικειμενική βάση να τελειώσει το θέμα. Ναι. Σε αυτές τις εκλογές, αντικειμενική βάση και βέβαια. Και βέβαια, υπάρχει αντικειμενική βάση. Τι θα πάνε τα προγράμματα και των τριών κομμάτων. Είναι... Τι να πάνε και τρεις μαζί. Τα προγράμματα, λέμε, των τριών κομμάτων. Όχι, έχουν πολύ μεγάλες εντυπωσιακές. Αφήστε τα προγράμματα. Πώς θα αφήσουν τα προγράμματα. Μα τα προγράμματα είναι το θέμα που καθορίζουν την πολιτική. Έτσι είναι. Τα προγράμματα τους λοιπόν έχουν πολύ μεγάλες συγκλίσεις. Έχουν πολύ μεγάλες συγκλίσεις. Αυτό που πρέπει να σκέφτονται οι εργαζόμενοι λοιπόν είναι το εξής. Θα υπάρχει μια εργατική, λαϊκή, μαχητική αντιπολίτευση η οποία θα βάζει στο προσκήνιο τα συμφέροντα των εργαζομένων. Θα βγει δυνατός ο λαός, θα βγει δυνατός ο εργάτης από αυτές τις εκλογές. Ή θα βγει αδύναμος. Για να έχουμε λόγο να ψηφίσουμε. Τρίβουν τα χέρια τους ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο κύριος πρέσβης των Αμερικάνων, τρίβουν τα χέρια τους βλέποντας αυτά τα τρία κόμματα
να συγκλίνουν τόσο πολύ στα προγράμματά τους. Βλέπετε κανένα από αυτούς να ανησυχεί? Λοιπόν, βγήκε κανένα τραπεζίτης να πει ότι ανησυχεί για το αν θα βγει κυβέρνηση? Κανένα τραπεζίτη. Ο Στουρνάρας είναι καθόλου αγχωμένος. Καθόλου αγχωμένος. Αυτούς θα στηρίξουν. Γι' αυτό οι εργάτες κουκουέ τώρα. Μόνο κουκουέ. Τίποτα άλλο. Γιατί να ψηφίσει κάποιο τον ΣΥΡΙΖΑ την 21η, μεθαύριο. Ελάτε. Αν θέλει να έχει κυβέρνηση η χώρα τη Δευτέρα, η οποία μπορεί να είναι προοδευτική και να αρχίσει να κλείνει τις πληγές που άφησαν πίσω του οι αλλεπάλληλες κρίσεις και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, μία είναι η ψήφος που μπορεί να φέρει την αλλαγή. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Κατσαφάδο, την ίδια ερώτηση. Για να μην πάνε χαμένοι οι κόποι και οι θυσίες όλων αυτών των ετών. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Είναι αμαρτία να ξαναγίνει η Ελλάδα το παράδειγμα προς αποφυγή για όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Αυτή είναι η τελευταία μας πολιτική κουβέντα η οποία κάναμε εδώ από το Action τώρα. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, βεβαίως. Προσωπικότητες. Να προσκαλέσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει όμως την κυρία. Αυτό εννοείται. Το πιο σημαντικό από όλα. Γιορτή της Δημοκρατίας. Είναι το πανηγύρι, το μεγάλο πάρτι της Δημοκρατίας. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να ψηφίσουν όμως, έτσι. Οι ξενοδοχοϊπάλοι που είναι στα νησιά τώρα δεν μπορούν να ψηφίσουν. Καλά, μια ψηφιοποίηση στο να ψηφίσουν μέσω ΚΑΒΕ. Έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία που δεν πέρασε την τροπολογία που κατέστησε του ΚΚΕ να ψηφίσουν οι ξενοδοχοϊπάλοι. Όχι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να μην δίνουν το δικαίωμα σε ανθρώπους που σηκώνουν την υποτίθεται βαριά βιομηχανία. Έχουν θέμα με αυτό. Αν γίνουν πολύ κοντά οι εκλογές, δεν γίνεται γιατί έχουν κλείσει. Δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Ξέρετε, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάνε για δουλειά. Θα φύγουν δηλαδή από τα κλειδιά. Να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Και το 19, τον Ιούλιο γίνανε οι εκλογές. Πάλι δεν τους είχαμε σκεφτεί. Ναι, και το 19 τον Ιούλιο. Ναι, αλλά δεν είναι. Κύριε Κατσαφάδο, τι σημαίνει αυτό? Εδώ άλλο δεν σκεφτήκαμε σωστά τώρα. Μην ανοίξουμε την κουβέντα, κύριε Παπάδε. Σκεφτήκαμε σωστά τους Έλληνες ομογενείς. Αυτή κι αν είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.